Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Όπως είναι κρίσιμο όλα τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου, γιατί γίνεται μεγάλη μάχη. Κάθε παιχνίδι έχει και την ιδιαιτερότητά του. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, οι οποίοι παρότι βρεθήκαμε να χάνουμε στο σκορ, παρότι είχαμε αρκετές απουσίες, αποδείξαμε ότι θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, και καταφέραμε ένα μάτς το οποίο στο πρώτο ημίχρονο χάναμε 1-0, με μία της καλύτερη εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου να πάρουμε την νίκη. Άρα λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για τη δυσκολία που βρεθήκαμε και για την ιδιαιτερότητα του αγώνα. Την αντίπαλη ομάδα των Αΐτων Σπαρτών, πώς τον είδατε? Ο Αΐτος είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι ένα εξαιρετικό προπονητή. Θεωρώ ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος όλες αυτές οι ομάδες. Ευτύχησε να προηγηθεί. Νομίζω ότι ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού το ανοίγμα του σκορ, αλλά από εκεί και πέρα όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Εμείς μπορέσαμε να συνταχθήκαμε και παίζοντας έτσι καλά και ορθολογικά μπορέσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι η νίκη μας ήρθε δίκαιη. Ναι, όντως ήταν δίκαιη. Και μας γεμίζει και μια αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Και ένα σχόλιο για την αποβολή του Κούμα. Πόσο σας προβληματίζει για τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική? Ναι, γιατί ο Ναπολέοντας είναι ένας παίκτης που εμάς μας καθορίζει το παιχνίδι μας. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε είδους απουσία θα φροντίσουμε να την αντικαταστήσουμε για να εμφανιστούμε επανέτοιμοι στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας μας. Με Τετάρτη αντιμετωπίσετε το Κεραμνό Κερατίας και το Κύπελλο Ψανά. Σας ενδιαφέρει αυτός ο στόχος? Σίγουρα ο θεσμός είναι που μας ενδιαφέρει. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι πρωτοπόρος και δεν είναι για την κατηγορία αυτή και είναι για παραπάνω. Θα την αντιμετωπίσουμε με ξεχωριστή προσοχή. Σίγουρα έχουμε κάποιες απουσίες που θα μπορέσουμε να τις αναπληρώσουμε, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο έτσι γίνεται. Πάντα οι απουσίες θα υπάρχουν και πάντα κάποιοι άλλοι αθλητές φιλόδοξοι θα βρεθούν να διαδεχθούν και να αντικαταστήσουν αυτούς που λείπουν. Άρα λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο θα πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη.